Γεια σας. Είμαι η Ρίτα από το Καλλιρίστη Vintage και σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο από τα αγαπημένα μου projects, τα οποία για μένα έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία. Είναι δύο καρέκλες που έβαψα, τις οποίες τις κληρονόμησα από τη γιαγιά μου. Η πρώτη καρέκλα είναι αυτή στην οποία κάθομαι, είναι αυτή στην οποία εργάζομαι. Είναι η καρέκλα στην οποία η γιαγιά μου έτρωγε τα γεύματά της, την είχε στην κουζινούλα της και εκεί πέρα καθόταν και έτρωγε. Την έβαψα στο χρώμα Arizona Dream, το οποίο είναι αυτό το πολύ γλυκό, το κεντρινάκι όχρα, και έκανα ένα σορτί μαξιλάρι, το οποίο έβαψα με χρώματα κυμολίας, Shock of the Town, και μετά έβαλα πάνω φυσικά και ένα stencil με τα κεντρινάκια της σειράς και γύρω-γύρω με το Beirut Bazaar, αυτό το όμορφο το πράσινο γάλαζο χρώμα, για να δώσει λίγο βάθος. Η δεύτερη καρέκλα είναι αυτή εδώ. Και αυτή είναι η καρέκλα στην οποία εγώ ή η αδερφή μου καθόμασταν όταν πίναμε καφέ με τη γιαγιά μου. Απογευματινό, η γιαγιά μου καθόταν στο διβανάκι και εγώ ή η αδερφή μου καθόμασταν σε αυτή την καρεκλίτσα. Αυτήν την έβαψα στο χρώμα Athens Breeze και τρελάθηκα. Είναι τόσο όμορφη, τόσο ζωντανή που δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Έκανε ένα μαξιλαράκι με ένα ύφασμα που ήδη είχα και έγινε έτσι ένα όμορφο σετάκι. Η δημιουργική ανακύκλωση λοιπόν, πέρα από το ψυχοθεραπευτικό κομμάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί η δημιουργία μας φέρνει χαρά και κάποια ψυχική ισορροπία, έχει και οικολογικό όφελος φυσικά, γιατί χρησιμοποιούμε τα παλιά και δεν χρειάζεται να αγοράσουμε καινούργια, αλλά έχει και, είναι και ένα άλλο κομμάτι, το συναισθηματικό. Όλοι έχουμε μέσα στο σπίτι μας, σε μια αποθήκη, στο πατρικό μας, στο εξοχικό μας κάπου, κάποια έπιπλα που έχουμε κληρονομήσει, τα οποία έχουν μέσα συναισθηματική αξία, αλλά πιθανόν να μην ταιριάζουν στο χώρο μας ή στην αισθητική μας. Η δημιουργική ανακύκλωση λοιπόν μας δίνει αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να πάρουμε αυτά τα έπιπλα, να τους δώσουμε μια καινούργια ενδυμασία, μια διαφορετική προσωπικότητα, να τα βάψουμε με χρώματα που ταιριάζουν σε εμάς και έτσι να τα ενσωματώσουμε μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, πλέον δεν είναι κοιμήλια. Κάτι που έχουμε από το παρελθόν και το κοιτάμε και σκεφτόμαστε πράγματα και έχουμε κάποια συναισθήματα, αλλά γίνονται, εντάσσονται πραγματικά μέσα στη ζωή μας. Και για μένα αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό αγαπώ και τη δημιουργική ανακύκλωση. Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχασα τους γονείς μου σχετικά μικρούς, η μαμά μου ήταν 55 χρονών όταν πέθανε, και μου δίνει πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ικανοποίηση να εντάσσω τα αντικείμενα τα οποία με έχουν αφήσει μέσα στο σπίτι μου. Τα βάφω με έναν τρόπο που ταιριάζουν στη δική μου αισθητική και τα έχω μέσα και αποκτούν μέρος της ζωής μας. Πραγματικά χρηστικό. Ένα ντουλάπι το οποίο θα βάλω μέσα πράγματα και θα το χρησιμοποιήσω και θα το βλέπω και θα χαίρομαι. Οπότε, αν έχετε κι εσείς κάποια τέτοια αντικείμενα και θέλετε να τους δώσετε μια νέα προσωπικότητα, μια νέα ζωή, να τα ξαναβάλλετε στη ζωή σας, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω σε αυτήν την διαδικασία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με το τηλέφωνο, μέσω Facebook, με email, όπως θέλετε. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω. Σας εύχομαι λοιπόν μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.